Με ζητούμενο τόσο την προστασία όσο και την αναβάθμιση του λιμάνιου Ηρακλείου, εκπονήθηκαν μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η εξασφάλιση κονδυλίων. Στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Λιμένος, Απόλλων Φιλιππής. Και για τον νέο σταθμό και για τον παλαιό σταθμό και για το πεντομοτήριο, ολοκληρώνουμε μελέτες αποκατάστασης αυτών των κτηρίων. Ο ίδιος επικεντρώθηκε σε τρεις μελέτες που έχουν ήδη στα χέρια τους και αφορούν την προστασία του προσύνεμου μόλου, την προστασία του κούλα δοκιματισμό και την αναβάθμιση του ενετικού λιμένα. Αφού πάρουμε τις εγκρίσεις, εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα αλληλείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι μια ωραία μελέτη, αλλά αναβάθμιση όλου του ενετικού λιμένα μέχρι και το μαρίνα. Δηλαδή και με πίλαρ ειδικά για τροφοδοσία των σκαφών θα μπορούν να περπατάνε οι πολίτες πάνω σε ειδικό ξύλινο δάπεδο που θα έχει φωτισμό. Αναφορικά με τη μελέτη για την προστασία του προσύνεμου μόλου, ο κύριος Φιλιππής κάνει λόγο για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τόσο για το δάπεδο όσο και για την αντιμετώπιση των υποσκαφών, με το όλο έργο να αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Έχει σαν στόχο την προστασία εξωτερικά του λιμενοβραχίωνα, έχει σαν στόχο να φτιάξουμε ιδιαίτερα το δάπεδο του πρώτου τμήματος που έχει πρόβλημα και τυχόν υποσκαφές σε όποια σημεία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα μένει η διαδικασία να δούμε ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα. Πρόσφατα παραδόθηκε στον οργανισμό και η μελέτη που εκπονήθηκε από το ΙΤΕ για την προστασία του μνημείου από τον έντονο κυματισμό. Το έργο περιλαμβάνει προστατευτική κατασκευή με ύφαλο και εξαλωτμήμα, παρέμβαση η οποία αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ακόμη, αν θέλετε, κάποια σημεία για να γίνει πλήρη. Έχει παραδοθεί από τους μελετητές, από το ΙΤΕ. Και μάλιστα θέλω να δηλώσω ότι σε συνεργασία και με το Δήμο αυτή η μελέτη μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΒΑΔΕ, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.